Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω παρακολουθήσει το μεγαλύτερο μέρος της εξαχθήσεις μέχρι τώρα συζητήσεως. Οφείλω να εκφράσω την θλίψη μου καταρχήν για κάτι το οποίο θεωρώ ότι θα έπρεπε να είναι μία εύκολη σύγκληση, συνεννόηση και σύμπτωση σε μια κοινή κατεύθυνση. Και εκφράζω τη θλίψη μου γιατί η αξιωματική αντιπολίτευση δείχνει να επιχαίρει με δηλώσεις Ευρωπαίων αξιωματούχων που δυσκολεύουν την εκταμίευση της δόσης. Και αυτό είναι αξιοπερίεργο και αξιοκατάκριτο. Αξιοπερίεργο διότι η αξιωματική αντιπολίτευση δεν έχει πάρει καμία ευθύνη. Καταψήφισε τα μέτρα. Την ευθύνη την έχουν πάρει τα κόμματα που στηρίζουν την κυβέρνηση, τα κόμματα που στηρίζουν τον προϋπολογισμό, τα δύο κόμματα που ψήφισαν τα μέτρα. Αυτά είναι που δημιούργησαν τις πολιτικές προϋποθέσεις για την εκταμίευση της δόσης και για τη διεκδίκηση αυτής της εκταμίευσης. Και τώρα που είναι η ώρα η Ελλάδα να υψώσει μια ισχυρή φωνή διεκδίκησης, απέτησης συμμόρφωσης προς όσα έχουν συμφωνηθεί, και τώρα που η Ελλάδα θα έπρεπε να είναι όλοι ενωμένοι, ξέρετε τι ακούσαμε χθες από τον εκπρόσωπο της αξιωματικής αντιπολίτευσης? Ότι προτιμούν τις εκλογές. Αντί να υψώσουν τη φωνή τους, προτιμούν τις εκλογές. Αυτό λοιπόν είναι που δημιουργεί μια βαθιά διαίρεση σε ένα σημείο στο οποίο, ξαναλέω, δεν θα έπρεπε να υπάρχει. Ακόμα σε αυτό θα περίμενε κανείς η ανεύθυνη αξιωματική αντιπολίτευση να πει επιτέλους ας γίνει μόνο το θετικό μέρος. Ούτε αυτό δεν μπορούν να πούν. Και το δεύτερο βεβαίως. Διαμαρτύρονται για το ζήτημα των επενδύσεων. Είναι ένα ζήτημα να διαφωνείς με τις αποκρατικοποιήσεις. Είναι ένα άλλο ζήτημα να λες ότι στη χώρα σου δεν υπάρχει πολιτική σταθερότητα και γι' αυτό δεν πρέπει να υπάρξουν επενδυτές. Είναι δύο διαφορετικά ζητήματα. Στο ερώτημα, και εκεί είναι που προφανώς αν κάποιος έχει βαρικοία, είναι η αξιωματική αντιπολίτευση. Γιατί το επιχείρημα δεν ήταν γιατί διαφωνείτε με τις αποκρατικοποιήσεις. Το έχουμε καταλάβει ότι διαφωνείτε με τις αποκρατικοποιήσεις. Δεν σας ερώτησαν όμως αυτό. Η ερώτηση του δημοσιογράφου είναι τι θα κάνετε για να σταματήσετε τις αποκρατικοποιήσεις και τι απήντησε ο αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν χρειάζεται να κάνουμε τίποτα. Ποιος σοβαρός επενδυτής θα έρθει στην Ελλάδα από τη στιγμή που δεν υπάρχει πολιτική σταθερότητα? Δεν υπονομεύετε με τη δική σας δράση μόνο τις αποκρατικοποιήσεις. Λέτε ότι η Ελλάδα είναι ένας τόπος στον οποίο δεν πρέπει να έρχονται σοβαροί επενδυτές. Και σε αυτό δεν απαντάτε. Και σε αυτό δεν έχετε πει τίποτε. Πολύ λυπάμαι, μπορεί να σας φαίνεται διασκεδαστικό. Είμαι βέβαιος ότι όσοι μπορεί να σκέφτηκαν προς στιγμή να επενδύσουν στην Ελλάδα, ακούγοντας τις θέσεις αξιωματικής αντιπολίτευσης, προφανώς το ξανασκέφτονται. Αυτό θεωρώ ότι είναι κάτι που θα πρέπει να μας απασχολεί όλους. Γιατί εγώ δεν πιστεύω ότι είμαστε μοιρασμένοι εδώ ως προς το ζήτημα της δημιουργίας θέσεων εργασίας. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θέλει τη δημιουργία θέσεων εργασίας. Κόπτεται για την ανεργία, αλλά δεν θέλει να φτιάξουμε θέσεις εργασίας. Ή αν οι θέσεις εργασίας δημιουργούνται από μια ιδιωτική επένδυση, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θέλει να γίνει αυτή η ιδιωτική επένδυση. Εγώ δεν θέλω να πιστέψω ότι είναι αυτή η θέση σας. Αλλά πάντως έτσι διατυπώθηκε. Τι επιτυγχάνουμε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, με την ψήφιση αυτού του προϋπολογισμού? Τι επιτύχαμε και τι επιτυγχάνουμε με την ψήφιση των μέτρων δημοσιονομικής προσαρμογής? Είπε ο αναπληρωτής υπουργός, είπε ο υπουργός, ότι επιτυγχάνουμε έναν μεγάλο στόχο. Την αντιμετώπιση των ελλημάτων. Τον Οκτώβριο, σας είπε ο αναπληρωτής υπουργών, ο υπουργός, μετά από καιρό, μετά από χρόνια, έχουμε πρωτογενές πλεόνασμα. Πρωτογενές πλεόνασμα θα έχουμε και στην επόμενη χρονιά. Αντιμετωπίζουμε λοιπόν τη μάστιγα των ελλημάτων. Τι άλλο αντιμετωπίζουμε? Αντιμετωπίζουμε το μεγάλο έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών.
Αυξάνουμε τις εξαγωγές, μειώθηκαν οι εισαγωγές, επομένως στην πραγματικότητα ισορροπούμε και ισορροπούμε στα δύο αυτά σημεία και για να συνεννοηθούμε για όσους είναι εθνικά ευαίσθητοι, αυτά τα δύο σημεία, η αντιμετώπιση του ελλείμματος δημοσιονομικού και η αντιμετώπιση του ελλείμματος των τρεχουσών συναλλαγών, στην πραγματικότητα σημαίνουν εν της πράγμαση την ανάκτηση της δημοσιονομικής μας ελευθερίας. Δημοσιονομική ελευθερία δεν μπορείς να έχεις όταν είσαι υποχρεωμένος να δανείζεσαι. Δημοσιονομική ελευθερία δεν μπορείς να έχεις όταν στην πραγματικότητα οι εισαγωγές σου είναι πολλαπλασίως περισσότερες από τις εξαγωγές σου και υπάρχει μια πλήρης ανισορροπία. Όλοι αυτοί που ασχολούνται με την εθνική κυριαρχία πρέπει να αντιληφθούν ότι η εθνική κυριαρχία πρωτίστως, πέρα από το τυπικό της νομικό στοιχείο, στην ουσία της όμως είναι απεικόνιση δυνάμεων. Και η απεικόνιση δυνάμεων είναι στην πραγματικότητα και ένας οικονομικός συσχετισμός. Και ο οικονομικός συσχετισμός αποτυπώνεται και στο έλλειμμα και σε αυτό το ισοζύγιο. Άρα λοιπόν, στην πραγματικότητα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, με αυτά τα μέτρα, με αυτόν τον προϋπολογισμό, με αυτήν την τεράστια προσπάθεια, ανακτούμε την δημοσιονομική μας κυριαρχία, ανακτούμε τη δημοσιονομική μας ελευθερία, ανακτούμε ένα μεγάλο κομμάτι της εθνικής μας κυριαρχίας. Αυτό επιτυγχάνουμε και αυτό είναι η πατριωτική πολιτική και γι' αυτό εμείς που είμαστε εθνικά ευαίσθητοι υπερψηφίζουμε εν συνειδήτως και τον προϋπολογισμό, υπερψηφίσαμε και τα πακέτα των μέτρων. Άρα λοιπόν, επιτυγχάνουμε και ένα τρίτο. Την ανάκτηση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας. 11 θέσεις στην παγκόσμια κατάκτηση, 22 στην παγκόσμια κατάταξη, 22 θέσεις στη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Και αυτό βεβαίως επηρεάζει πάλι το άλλο ισοζύγιο. Εξυπηρετούμε το χρέος. Άρα λοιπόν, αυτά είναι που επιτυγχάνουμε με αυτή τη συγκεκριμένη πολιτική. Έχει κόστος, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αυτή η πολιτική? Βεβαίως και έχει. Πολύ σοβαρό, πολύ μεγάλο. Έχει κόστος που απεικονίζεται στα μακροοικονομικά μεγέθη του προϋπολογισμού. Το κόστος είναι η ύφεση, το κόστος είναι η ανεργία. Προφανώς έχει κόστος. Είναι πράγματι κατακτήσεις οι οποίες έχουν κόστος. Και αυτό σε πολύ μεγάλο βαθμό προσδιορίζει και κατευθύνει την ανάγκη της κυβερνητικής πολιτικής από εδώ και πέρα. Η Ελλάδα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχει κάνει αυτό που έπρεπε. Πήρε τα μέτρα που πρέπει να πάρει. Ψηφίζει τον προϋπολογισμό που πρέπει να ψηφίσει για να επιτύχει αυτούς τους στόχους. Το τονίζω. Δεν είναι η εκταμίευση της δόσης το κρίσιμο. Το κρίσιμο και ποτέ δεν αναπτύχθηκε αυτό ως κεντρικό επιχείρημα για όσους παρακολουθούν. Κυρία Κωνσταντοπούλου, θα το εκτιμούσα αν δεν είχα έκο. Θα το εκτιμούσα αυτό. Λοιπόν. Άρα λοιπόν. Σας παρακαλώ, μην κάνετε διάλογο, ολοκληρώστε, κύριε Βουλευτή. Η αλήθεια είναι ότι δεν στοχεύω να πείσω εσάς. Δεν είμαι τόσο φιλόδοξος. Αλλά για τους υπόλοιπους το συζητάμε. Άρα λοιπόν. Εκείνο το οποίο γίνεται είναι ότι αυτές οι επιτυχίες, αλλά ταυτόχρονα και αυτές οι δυσκολίες, προσδιορίζουν το ποιες είναι οι προκλήσεις από εδώ και πέρα. Οι προκλήσεις είναι για την κυβέρνηση, κύριε Υπουργέ, η ανάπτυξη. Και ανάπτυξη δεν σημαίνει πια γενικές νομοθετικές πρωτοβουλίες. Αν έχουμε ένα πρόβλημα στο θεσμικό πλαίσιο, να το λύσουμε με νομοθετική πρωτοβουλία. Αλλά ανάπτυξη σημαίνει στοχευμένες δράσεις που προσελκύουν συγκεκριμένες επενδύσεις. Σχέδια επενδυτικά, τα οποία στοχεύει, οργανώνει, υλοποιεί με συγκεκριμένο τρόπο η κυβέρνηση. Από εδώ και πέρα, το κρίσιμο θα είναι μετρήσιμα αποτελέσματα σε αυτό το επίπεδο. Δεν αναφέρομαι μόνο στις μεγάλες επενδύσεις. Οι μεγάλες επενδύσεις μπορεί να είναι δύσκολες. Αναφέρομαι σε συγκεκριμένα επενδυτικά σχέδια που πρέπει να υλοποιούνται κάθε μέρα από εδώ και πέρα. Κάθε μέρα πρέπει να ακούμε μία συγκεκριμένη ανακοίνωση για κάτι που έγινε.
Να πάμε να μιλήσουμε με τις περιφέρειες. Να πάμε να μιλήσουμε με τις επιχειρηματικές ομάδες. Να μιλήσουμε με τα εμπορικά επιμελητήρια, με τα βιοτεχνικά επιμελητήρια. Να δούμε τι είναι εκείνο που χρειάζεται προκειμένου να δούμε την οργάνωση των επενδύσεων. Αυτή είναι η ανάπτυξη. Σημαίνει να ανοίξουμε μέτωπο κατά της ακρίβειας. Δεν μπορεί να υπάρχει μείωση της ιδιωτικής κατανάλωσης 7,7% και να υπάρχει ο δείκτης τιμών καταναλωτή που ανεβαίνει κατά 0,8 ή 1%. Είναι ανορθόλογο, είναι ασυμμετρία, προφανώς είναι στρέβλωση, πρέπει να δούμε τι συμβαίνει εκεί. Παρέμβαση στην Επιτροπή Ανταγωνισμού, αν μας χρειάζεται αυτό. Αντιμετώπιση των καρτέλ, ό,τι απαιτείται. Συζήτηση με τους παίχτες στην αγορά, προκειμένου να υπάρξει παρέμβαση στις τιμές, να το δούμε. Άρα λοιπόν, κύριε Λαφαζάνη, θα τα λύσετε εσείς, γιατί εσείς θα επιβάλλετε τιμές σε όλα, το ξέρω το σχέδιο, και επομένως θα το λύσετε. Λοιπόν, φοροδιαφυγή. Παρέμβαση η οποία επίσης χρειάζεται να είναι μετρήσιμη. Χρειάζεται να υπάρξει λογαριασμός στον οποίο θα βλέπουν οι πολίτες τα έσοδα από τη φοροδιαφυγή. Έσοδα από τη διαφθορά. Πόλεμος εναντίον όλων όσων πλούτησαν όλα αυτά τα χρόνια χρησιμοποιώντας το αξίωμά τους. Με συγκεκριμένο τρόπο. Δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα και κανέναν, κύριε Υπουργέ. Μια κυβέρνηση η οποία πήρε τα μέτρα που πήραμε, πόσο μάλλον δεν έχει να φοβηθεί το οποιοδήποτε συμφέρον. Δεν φοβόμαστε κανέναν τη στιγμή που έχουμε πάρει την νομιμοποίηση να κάνουμε ό,τι απαιτείται για να αντιμετωπίσουμε τη διαφορά και να πάρουμε και τα χρήματα πίσω. Όχι μόνο να τιμωρήσουμε, αλλά να πάρουμε τα χρήματα πίσω. Άνθρωποι που για χρόνια διαχειρίστηκαν ευρωπαϊκά προγράμματα, τα οποία σπαταλήθηκαν. Άνθρωποι που είχαν θέσεις μέσα στον διοικητικό μηχανισμό και ήρθαν σε επαφή με χρήματα και εκβίασαν και δωροδοκήθηκαν. Άρα λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι, αυτό είναι στη φοροδιαφυγή βεβαίως. Άρα λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι είναι εκείνοι που πρέπει να φέρουν τα κλεμμένα πίσω και εμείς πρέπει να το παρακολουθούμε βήμα-βήμα, μέρα-μέρα με συγκεκριμένες δράσεις. Και υπάρχουν και πράγματα, αν έχω ακόμα 2 λεπτά, έχω. Περιμένω το ναι, κύριε. Υπάρχουν θέματα στα οποία όμως θα χρειαστεί πράγματι η συμπαράσταση των εταίρων μας. Χρέος. Χρειαζόμαστε μια ευρωπαϊκή απάντηση για το χρέος. Είτε θα είναι η επαναγορά στη δευτερογενή, είτε είναι ο τρόπος προσδιορισμού του χρέους, ιδιωτικό χρέος και δημόσιο χρέος, να μην προσμετράται όλο στο δημόσιο. Μιλώ για τα χρήματα για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών. Είτε θα οδηγηθούμε σε κάποιο είδους απομείωση, επιμήκυση, μείωση επιτοκίων, είναι μια σειρά από επιλογές, αλλά πρέπει να καταλήξουμε κάπου στο ζήτημα της διαχείρισης του χρέους. Πρέπει να καταλήξουν οι εταίροι και οι δανειστές μας στο συγκεκριμένο θέμα και να υπάρξει απάντηση. Αναπτυξιακά κεφάλαια. Έγινε μια αύξηση 10 δις στο μετοχικό κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Αυτά τα χρήματα πρέπει να χρησιμοποιηθούν και πρέπει να έχουμε σχέδια για να χρηματοδοτηθούν από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Και δεν μπορώ να αφήσω αναπάντητο κάτι το οποίο κατά τη γνώμη μου πρέπει να απαντήσει η Ευρώπη. Το έχει θέσει στις ομιλίες του συχνά εκ μέρους του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος ο Νίκος Καραφανασόπουλος, το έθεσε τις προάλλες και ο Φίλιππος ο Σαχινίδης. Το ζήτημα της θέσης της Ελλάδος στον παγκόσμιο καταμερισμό εργασίας. Δεν είναι όμως μόνο η θέση της Ελλάδας, σωστά έχει επισημανθεί. Στην πραγματικότητα μιλάμε για την Ευρώπη και το πώς θα σταθεί απέναντι στις αναδυόμενες αγορές. Εδώ λοιπόν πρέπει να πούμε ότι η βασική φιλοσοφία και ιδέα της ενιαίας αγοράς ήταν ότι δημιουργείται ένας μεγάλος χώρος που επιτρέπει να αναπτυχθούν ανταγωνιστικές οικονομίες μέσα από την καινοτομία, μέσα από την έρευνα, μέσα από την τεχνολογική πρόοδο, προκειμένου να διασφαλίσουν τελικώς τα εισοδήματα των Ευρωπαίων εργαζομένων. Αυτό
θέλει απάντηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η χώρα μας θέλει να πρωταγωνιστήσει σε αυτή την απάντηση. Τελειώνω απαντώντας σε κάτι το οποίο νομίζω εύστοχα έθεσε ο κύριος Τσακαλώτος, το ζήτημα της πολιτικής νομιμοποίησης, όχι υπό την έννοια δεν το είπε έτσι και σωστά δεν το είπε έτσι, το αν έχει η κυβέρνηση την πλειοψηφία ή δεν έχει την πλειοψηφία, δεν έλεγε αυτό, αλλά έλεγε ποιο είναι τελικό το μέρισμα, ποιες είναι οι κοινωνικές δυνάμεις που στηρίζουν μια συγκεκριμένη πολιτική. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη μετάβαση που γίνεται αυτή τη στιγμή μέσα στην ελληνική κοινωνία. Στρώματα ολόκληρα, τα οποία αναπτύχθηκαν τις τελευταίες δεκαετίες, συντηρούμενα κυρίως από το κράτος και από τη σχέση τους με το κράτος, από το κράτος και την κομματοκρατία, από το κράτος και το πελατειακό σύστημα, καθώς σήμερα μεταμορφώνεται η ελληνική κοινωνία και αλλάζουν οι κρατικές δομές μέσα από την κρίση, πλήττονται και αντιδρούν. Είναι οι πολιτικοί πελάτες του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτά τα στρώματα που πλήττονται, προφανώς φωνάζουν πολύ. Αλλά δίπλα σε αυτά τα στρώματα δημιουργούνται νέες κοινωνικές δυνάμεις. Δημιουργούνται δυνάμεις που έχουν να κάνουν με την ελευθερία, με τη δημιουργία, με την προκοπή, με το εμπόριο, με την καινοτομία. Δημιουργούνται νέες δυνάμεις που έχουν να κάνουν με την αγροτική ανάπτυξη, με τη βιοτεχνική παραγωγή, με τον τουρισμό. Καινούργιοι άνθρωποι που δεν συνδέουν την επιβίωσή τους από έναν οσιό κρατισμό. Αυτές είναι οι κοινωνικές δυνάμεις που μας στηρίζουν, που θα μας στηρίζουν, με τους οποίους συναντιόμαστε. Με αυτούς τους ανθρώπους δίνουμε τη μάχη, οικοδομούμε τη Νέα Ελλάδα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε και εμείς.